evening. I'm sorry, I will speak in Greek. If you want so much, maybe. But first, in Greek. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση, προπαρασκευαστική, της Συνόδου σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, πάνω στο κρίσιμο ζήτημα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Η κρίση αυτή, όπως γνωρίζετε, δεν είναι μια συγκυριακή κρίση. Δεν είναι μια πρόσκαιρη υπόθεση. Θα την αντιμετωπίζει η Ευρώπη ενδεχομένως για πολλά χρόνια ακόμα. Συνεπώς, νομίζω ότι και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να διατυπωθεί. Το μεγάλο δίλημα που έχουμε μπροστά μας είναι αν την κρίση αυτή θα την αντιμετωπίσουμε ψάχνοντας ευρωπαϊκές συλλογικές λύσεις, αντιμετωπίζοντάς την δηλαδή ως ευρωπαϊκή συλλογική πρόκληση, ή θα την αντιμετωπίζουμε ως μια κρίση που αφορά αυτούς στους οποίους τα συμπτώματα εμφανίζονται και άρα θα αναζητεί η κάθε μία χώρα ξεχωριστά εθνικές λύσεις για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Στη σημερινή συζήτηση, καθότι και οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι προσανατολίζονται στην πρώτη άποψη, ότι είναι δηλαδή ευρωπαϊκή κρίση και πρέπει να αναζητηθεί ευρωπαϊκή λύση, ακούστηκαν σκέψεις, απόψεις, δεν καταλήξαμε κάπου συγκεκριμένα, άλλωστε είναι προπαρασκευαστική, ήταν προπαρασκευαστική αυτή η συνάντηση. Νομίζω όμως ότι μπορώ να σας πω τουλάχιστον αυτά που από την πλευρά μας θέσαμε. Έθεσα λοιπόν την ανάγκη να μην προβούμε, να μην προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αποσπασματικά ή μονομερείς ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν λύνουν προβλήματα, αλλά δημιουργούν ακόμα περισσότερα και ζήτησα να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, το οποίο έχει από την ίδια τη ζωή ξεπεραστεί, η αναθεώρηση του Δουβλίνου. Ζήτησα να υπάρξει στήριξη στις χώρες πρώτης υποδοχής, στις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Ζήτησα επίσης να προβούμε άμεσα στη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών, αλλά και στην αναβάθμιση της Frontex σε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή. Εξέθεσα την άποψη ότι θα πρέπει να δούμε εξίσου σοβαρά τόσο την υπόθεση της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων, όσο όμως και την εσωτερική διάσταση και την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να προσανατολιστεί σε μια πολιτική διαμοιρασμού της ευθύνης και αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης και όχι σε μια πολιτική που θα ρίχνει τα βάρη μονάχα στις χώρες εκείνες που δέχονται τις προσφυγικές ροές. Σε ό,τι αφορά το πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση, επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτό. Θα γίνει το Συμβούλιο σε λίγες μέρες, όπου ενδεχομένως εκεί να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση, δεδομένου, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν διαφωνίες. Σε κάθε περίπτωση, εξέθεσα την άποψη ότι οι χώρες οι οποίες συμφωνούν στο ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό συλλογικά και συντονισμένα, θα πρέπει από κοινού να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες πολυμερούς συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και όσες χώρες δεν συμφωνούν με αυτή την αντιμετώπιση, προφανώς και δεν μπορούν να εξαναγκαστούν, αλλά είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα βρουν μπροστά τους άλλου είδους προβλήματα και τότε ενδεχομένως και αυτές να έχουν μία αντίστοιχη αντιμετώπιση από όλες τις υπόλοιπες χώρες με αυτήν που οι ίδιες σήμερα δίνουν στο προσφυγικό πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δευτερογενών ροών, θέλω να διατυπώσω την άποψη που εξέφρασα και στο εσωτερικό της Συνόδου, ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ως γνωστόν, κατόπιν μονομερών ενεργειών, τα βόρεια σύνορά μας έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ως εκ τούτου, εμείς θεωρούμε ότι δευτερογενείς ροές από την Ελλάδα
δεν υφίστανται, και αν υφίστανται κάποιες θα είναι από παράνομους δρόμους, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες, ως εκ τούτου δεν είναι ένα ζήτημα που εμείς θεωρούμε ότι είναι μείζον. Θέλουμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, να υπάρξει συντονισμένα η προσπάθεια για την μείωση και των δευτερογενών ροών, αλλά πρωτίστως για μας αξία και σημασία έχει να εκμηδενίσουμε οι δυνατόν τις πρωτογενείς ροές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η μείωση αυτών των παράνομων πρωτογενών ροών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει επικοδομητικά, δημιουργικά αυτή η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που θέλω να θυμίσω ότι δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα στη νόμιμη μετανάστευση. Αντιθέτως, σημαίνει ότι κλείνουμε την πόρτα στην παράνομη δραστηριότητα των διακινητών και δίδουμε τη δυνατότητα νόμιμων ροών μέσα από την διαδικασία του ασύλου, που βεβαίως είναι μια διαδικασία που σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και την διεθνή νομοθεσία. Τελειώνοντας, να επισημάνω ότι έθεσα με ιδιαίτερη έμφαση και το ζήτημα των επανενώσεων των οικογενειών. Και εξέφρασα την άποψη ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο αποκρουστικό, σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες της. Ένα πρόσωπο το οποίο δυστυχώς δείχνουν άλλες χώρες τούτη την εποχή, πράγμα το οποίο έχει σχολιαστεί στον διεθνή τύπο, αλλά και αποτελεί, θα έλεγα, και μία πληγή σε ό,τι αφορά τις πανανθρώπινες αξίες που πρέπει να διέπουν τον πολιτισμό μας. Συνεπώς, και αυτό αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων οικογενειών χωρισμένων που χρήζουν επανένωσης, πρέπει να προβούμε άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου αυτό να επιτευχθεί.